καταλάβει ο κόσμος ότι τόσο η ομάδα μου, ο Ολυμπιακός Βόλου, όσο και εγώ προσωπικά, δεν στρέφομαι ουδέποτε, ούτε στράφηκα κατά της νίκης, αλλά στρέφομαι κατά των ανθρώπων αυτών, είναι σε προσωπικό επίπεδο, που έχουν τυχοδιοκτικές στάσεις όπως ο κύριος Γιδόπουλος. Δηλαδή με λίγα λόγια είναι ένας τυχοδιώκτης. Πλέον όμως υπάρχει ανοιχτός πόλεμος με τον μεγαλομέτωχο και με αυτόν τον απατεώνα που λέγεται Γιδόπουλος και ήρθε εδώ στην πόλη μπροστινός χωρίς να έχει καμία, μα καμία ιδιότητα. Βρήκε την πόρτα και μπήκε μέσα. Έχει ειδικό σκοπό να δημιουργήσει πρόβλημα σε μένα και στον Ολυμπιακό Βόλο. Δεν έχει ξοφλήσει οποιονδήποτε ποδοσφαιριστή. Τι σημαίνει αυτό, κύριε? Ότι αυτές όλες οι δεσμεύσεις που έχει πάρει, προσωρινές παρατάσεις, όλες ξεκινάνε από 1η Οκτωβρίου. Δηλαδή οι 12 ποδοσφαιριστές που έχουν τελεσίδικες αποφάσεις για μείον 3 βαθμούς σε κάθε αγώνα και αποβολή από το πρωτάθλημα, θα τις φέρουν μέσα στον Οκτώβριο για να πληρωθούν οι δόσεις που δεν τηρούνται. Για να καταλάβετε σε ποια κατάσταση υπάρχει και την έχουν φέρει αυτοί. Πηγαίνουν στην Ομαρχία. Λένε, γιατί βοηθάτε τον Ολυμπιακό ή τον Μπέο? Πάνε στον Πυλαδάκι, γιατί αυτός δώστε και σε εμάς? Πάνε στους επιχειρηματίες, προσωπικοί μου φίλοι και προσωπικές γνωριμίες, για να δούμε, εγώ μιλάω επώνυμα και με πράγματα, ποιος ενοχλεί και ποιος δεν ενοχλεί. Αντίθετα, αυτοί ενοχλούν, εγώ ουδέποτε τους ενοχλεί. Θα ρίσει το πράγμα και να μάθει ο κόσμος την αλήθεια. Εάν πραγματικά ήθελα να κάνω ζημιά στην Νίκη Βόλου, η Νίκη Βόλου δεν έπρεπε να υπάρξει σε κανένα επαγγελματικό ποδοστάθμο. Είναι η μοναδική ανώνυμη εταιρεία που έχει 3 FME. Όλοι ως άνθρωποι, ως επιχειρηματίες, ως ανώνυμες εταιρείες, έχουμε ένα FME. Είναι η μοναδική που έχει 3 FME. Τώρα, γιατί τους τα έχουν χορηγήσει ή δεν με ενδιαφέρει, δεν υπάρχει κράτος, δεν έκανα καμία καταγγελία. Είναι η μοναδική εταιρεία που δεν έχει καταθέσει ισολογισμούς τα 4 τελευταία χρόνια. Πώς την αφήνουν και λειτουργεί, καλοί κάνουν, έχουν βρει άκρη, δικαίωμά τους. Δεν είναι δικιά μου δουλειά, κύριε, αυτό. Να μπούμε στη διακανονισμό, να πληρώνουμε 18.700 ευρώ μηνιαίως σε διακανονισμό προς το ΙΚΑ και στην εφορία. Εμείς δεν είμαστε μαλάκες να πληρώνουμε. Και να μπορούμε να πούμε του Υπουργού και του κάθε αρμόδιου να πάει αυτό για εκεί που ξέρει. Γιατί αυτοί κληθήκανε όχι για να κάνουν χατήρια και να εξυπηρετούν εν ώψη εκλογών. Εμείς είμαστε εδώ και δεν καταλαβαίνουμε τίποτα.